Πρώτη μας καλεσμένη για απόψε, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτή επικρατείας, πρώην Υπουργό Εργασίας, νυν τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Αχτσιόγλου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κυρία Αχτσιόγλου. Κοιτάξτε, επειδή εδώ λαμβάνουμε εκατοντάδες mail κάθε βράδυ και ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένος για το εργασιακό του αύριο, κυρία Αχτσιόγλου. Και επειδή σας ακούω συχνά να μιλάτε για δημιουργία από την κυβέρνηση νέου υποκατώτατου μισθού, θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί το λέτε αυτό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην αγορά εργασίας και είναι δύσκολα διότι έκανε η κυβέρνηση εξαιρετικά συγκεκριμένες επιλογές για τα εργασιακά από την αρχή της πανδημίας. Επέλεξε να πορευτεί με δύο μέτρα τα οποία ήταν κατά τη γνώμη μου εντελώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Τι θα έπρεπε να γίνει? Να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας και οι σχέσεις εργασίας ώστε να μπορεί να υπάρξει και μια στήριξη και του επίπεδου των μισθών. Αντί να κάνει αυτό η κυβέρνηση έκανε την επιλογή των αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά μετέτρεψε το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε δυνάμει ανέργους και τους έδωσε ένα επίδομα 530 ευρώ το μήνα χωρίς εξασφάλιση για την επόμενη μέρα, την επόμενη της καραντίνας μέρα. Και το δεύτερο μέτρο που έλαβε ήταν αυτό το ανεκδιήγητο σχήμα της εκπεριτροπής εργασίας, της νέας εκπεριτροπής εργασίας, όπου όσοι δεν βγήκαν σε αναστολή δουλεύουν για μισό χρόνο λαμβάνοντας μισό μισθό. Το δυστύχημα είναι ότι τα μέτρα αυτά, όπως είχαμε δυστυχώς επισημάνει ως κίνδυνο στην αρχή, φαίνεται ότι τα μονιμοποιεί, τα σταθεροποιεί. Δηλαδή, μετά το τέλος της καραντίνας, ουσιαστικά έδωσε παράταση και στην εκπεριτροπή σε εργασία, αλλά και στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας, εκεί που οι επιχειρήσεις θέλουν να τις διατηρήσουν σε αναστολή. Να θυμίσω ότι όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με κρατική εντολή, είχαν κλείσει με κρατική εντολή, δηλαδή μιλάω για τα εστιατόρια, για τα μπαρ, για τα μικρά καταστήματα, εκεί που ουσιαστικά είναι και περισσότερος κόσμος που εργάζεται σε επισφάλεια, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για μία πωλήση στην επόμενη της άρσης του lockdown. Το λέω αυτό διότι δημιουργείται μία στριβλή εντύπωση ότι έστω και για 45 μέρες μετά την άρση του lockdown θα υπάρχει κάποια προστασία. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, όλα αυτά δηλαδή που γνωρίζουμε, τα μπαρ, τα κομμωτήρια, τα εστιατόρια κτλ., για αυτές τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τη λειτουργία τους δεν υπάρχει καμία δέσμευση να μην απολύσουν. Άρα ουσιαστικά, από τη στιγμή που ξανανοίγει μία επιχείρηση, μπορεί και να απολύσει, κυρία Αχτσιόγλου. Από αυτές τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, ναι. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τα κομμωτήρια, της αισθητικής, τα διάφορα κέντρα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα καφέ κτλ. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ναι. Από τις 4 Μαΐου δηλαδή ουσιαστικά μπορούν να προβούν σε μαζικές απολύσεις. Και αυτές που δεσμεύονται για 45 μέρες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μόνες τους έθεσαν σε αναστολή τη λειτουργία τους, διότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί μόνο υπάρχει δέσμευση. Όχι για αυτές που έκλεισαν με εντολή του κράτους. Το λέω γιατί η κυβέρνηση σκοπίμως αποσιωπά το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος, δηλαδή τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, που είναι ο πολλής κόσμος που εργάζεται εκεί με τις πιο επισφαλείς συνθήκες. Mm-hmm. Εκεί από τις 4 Μαΐου που αρχίζουν και μπαίνουν σε λειτουργία, ξεκίνησαν να μπαίνουν σε λειτουργία, μπορούμε να έχουμε και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται κύμα απολύσεων μεγάλο. Και θα έχουμε μεγάλο κύμα απολύσεων, διότι και αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν στηριχθεί με μια οικονομική ενίσχυση, με μια ρευστότητα, για να μπορούν να διατηρήσουν στοιχειοδός και ένα κεφάλαιο κίνησης τη στιγμή που ξεκινάνε. Άρα δεν το παρουσιάζω το πρόβλημα ως ευθύνη των επιχειρήσεων, το παρουσιάζω ως καθαρή συνειδητή επιλογή πολιτική της κυβέρνησης. Τώρα αναφορικά, με συγχωρείτε, ναι. Εμένα με συγχωρείτε, αλλά... Είναι δύσκολη η επικοινωνία με τα Skype. Κάπως, ναι. Όλοι συνηθίζουμε αυτόν τον καιρό. Μήπως όμως όλα αυτά, θα το πω γενικά, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για να βρουν ξανά ένα βηματισμό και το ρυθμό τους. Δηλαδή αυτό που λέει γενικώς για την οικονομία, ότι πάμε προσεκτικά και βήμα-βήμα και να δούμε πόσο αντέχουμε και ποιος είναι ο χρόνος, να διευκολύνουμε και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε και σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους. Παραδείγματος χάρη ο τουρισμός που δύσκολα θα μπορεί να ανοίξει, τουλάχιστον όλες οι μονάδες. Μήπως είναι διευκολυντικά όλα αυτά και ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης είναι έτσι πιο επικριτικός?
Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά διευκολυντικά δεν είναι, διότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν στηριχτεί. Εμείς δεν βγάλαμε ένα πρόγραμμα ή δεν καταθέσαμε μία πρόταση στην οποία λέμε κόψτε το λαιμό σας επιχειρήσεις, παρότι δεν είχατε δουλειά, να πληρώσετε όλους τους μισθούς και να κρατήσετε τους εργαζόμενους. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη των επιχειρήσεων με μία μη επιστρεπτέα ενίσχυση, να τους δώσεις δηλαδή ζεστό χρήμα για να μπορέσουν να κινηθούν με το που έρεται το lockdown, και ταυτόχρονη δέσμευση για διατήρηση των θέσεων και των σχέσεων εργασίας. Παράλληλα, εμείς προτείναμε την περίοδο της καραντίνας να πληρώνονται από το κράτος οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές. Να υποκαταστήσει δηλαδή το κράτος, να υποκαταστήσει τον εργοδότη στην πραγματικότητα, να τον απαλλάξει δηλαδή τον επιχειρηματία από το εργατικό κόστος. Ξέρετε ότι για έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία το εργατικό κόστος είναι μια σημαντική παράμετρος του συνολικού κόστους που έχει. Εάν λειτουργούσε λοιπόν με μια τέτοια ευθύνη το κράτος, να αναλάβει δηλαδή την ευθύνη που του αντιστοιχεί από αυτήν την περίοδο της έκτακτης ανάγκης, τότε θα μπορούσαν και οι επιχειρήσεις με την άρση του lockdown να έχουν την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσουν, και θα μπορούσαν και οι εργαζόμενοι να έχουν την καταναλωτική δυνατότητα να καταναλώσουν για να μπορεί να διατηρηθεί και μια στοιχειώδης κίνηση στην αγορά. Αυτές οι επιλογές δεν έγιναν, έγινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι οδηγούνται στην ανεργία και τα πράγματα θα είναι χειρότερα από τώρα και στο εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι μειώνονται οι μισθοί τους δραματικά, θα παραμείνουν δηλαδή στην εργασία μεν, αλλά με πολύ μειωμένους μισθούς, διότι οι σχέσεις εργασίας μετατρέπονται σε μερικής απασχόλησης ή σε εκπεριτροπής απασχόλησης. Άρα πέφτει πάρα πολύ η καταναλωτική δύναμη και των εργαζομένων, πέρα από πολλές περιπτώσεις που έχουμε και προβλήματα βιοπορισμού πια, γιατί υπάρχει και πλειάδα εργαζομένων που έμειναν χωρίς καμία στήριξη όλο αυτό το διάστημα, απολύτως καμία, και την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις δεν έχουν μια στοιχειώδη ρευστότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν, χώρια του ότι πέφτει τόσο πολύ η κατανάλωση που δεν θα έχουν ούτως ή άλλως και κύκλο εργασιών. Άρα με τις επιλογές που έγιναν δημιουργείται μια συνθήκη η οποία βαθαίνει την ύφεση αντί να την κρατάει, αντί να την αποτρέπει στην πραγματικότητα. Βαθαίνει την ύφεση και την οικονομική, αλλά δημιουργεί και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Θέλω να πω κάτι για το ζήτημα των μισθών και γιατί εγώ μιλάω για ένα νέο υποκατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτό που σχεδιάζει να κάνει από τώρα και στο εξής, αναφορικά με την εργασία, είναι η γενίκευση της εκπεριτροπής εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πια για μισό χρόνο και μισό μισθό, όπως υποτίθεται παρουσίασε αυτό το μέτρο έκτακτης ανάγκης, αλλά τώρα το γενικεύει και το παρατείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται δηλαδή ότι η εκπεριτροπής εργασία κανονικοποιείται. Μάλιστα, δεν βάζει καμία, προς το παρόν, από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν βάζει καμία υποχρέωση τήρησης του κατώτατου μισθού, όπως τον είχε διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα 650 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που έπαιρνε τον κατώτατο μισθό θα βρεθεί ξαφνικά να παίρνει έναν πολύ χαμηλότερο μισθό, κοντά στα 520 ευρώ. Κυρία Αχτσιόγλου, δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς ακριβώς κανονικοποιείται αυτό. Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος πανδημίας με τις οδυνηρές συνέπειες που είχε λόγω του lockdown, τώρα που ξανανοίγουν τα μαγαζιά, δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέψουν στους κανονικούς μισθούς τους? Όχι με αυτό που, με την επιλογή που έχει κάνει, διότι παρέτεινε το νέο σχήμα αυτό της εκπεριτροπής εργασίας για 6 μήνες. Άρα για 6 μήνες θα μπορεί κανείς να δουλεύει μισό μήνα για μισό μισθό? Ακριβώς. Και μάλιστα το για 6 μήνες εγώ είμαι και επιφυλακτική, διότι και τα άλλα μέτρα τα έχει θεσπίσει για μικρότερο χρονικό διάστημα και κάθε λίγο τα ανανεώνει και τα παρατείνει. Ενώ και τα άλλα εργασιακά μέτρα, γιατί υπάρχουν και άλλες πλευρές εξαιρετικά προβληματικές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε για 6 μήνες τη δυνατότητα της εκπεριτροπής εργασίας. Μισό χρόνο για μισό μήνα για μισό μισθό, όπως ακριβώς το είπατε. Και μάλιστα δεν υπάρχει και καμία πρόνοια, ξαναλέω, για την τήρηση του κατώτατου μισθού. Άρα εδώ μιλάμε ότι αν αυτό το μέτρο προχωρήσει έτσι, θα έχουμε μια γενικευμένη συρρήκνωση των μισθών. Αφήνουν να εννοηθεί ότι θα έρθει το κράτος και θα πληρώσει κάποιο τμήμα του υπόλοιπου μισθού. Κάποιο τμήμα, όχι όλο. Κάποιο τμήμα του υπόλοιπου μισθού. Ουσιαστικά αυτό είναι μια επιλογή που συρρυκνώνει το εισόδημα των εργαζομένων. Από αυτά που κυκλοφορούν στα δημοσιεύματα, διότι επίσημη απάντηση από το Υπουργείο δεν έχουμε πάρει, φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε οπωσδήποτε σε μια οριζόντια μείωση μισθών της τάξης του 20%. Και το πιο παράλογο απ' όλα είναι ότι όταν ουσιαστικά κάνει αυτού του τύπου την μερική επιδότηση το κράτος, είναι σαν να δίνει και κίνητρο στον εργοδότη να τον βάλει τον εργαζόμενο σε εκπεριτροπής εργασία. Είναι δηλαδή σαν να επιδοτεί την εκπεριτροπής εργασία. Κυρία Αχτσιόγλου, θα σας προβοκάρω συνολικό σχήμα λίγο, ναι, γιατί σας ακούω με προσοχή.
Είχαμε σήμερα τον κύριο Θεοδωρικάκο που είπε ότι καπιταλισμό έχουμε, άρα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις ότι θα μείνουν ανοιχτές. Είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε όλοι έχουν αιτήματα, αν τα ικανοποιήσεις όλα δεν θα έχει το κράτος λεφτά. Έχουμε τον κύριο Πέτσα που έχει πει ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Θέλω να πω, είναι δυνατόν στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο ενδιαφέρεστε για τον κόσμο της εργασίας και είναι οι κακοί στη Νέα Δημοκρατία που δεν τους απασχολεί και θέλουν να μείνει ο κόσμος χωρίς δουλειά? Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για την οικονομία. Θα σας εξηγήσω, είναι σωστό το ερώτημα, το γιατί μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου επιλογές η Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μου είναι δύο αυτά που κάνει, για δύο λόγους το κάνει. Ένας λόγος πιο προφανής είναι ότι φοβάται πάρα πολύ να δαπανίσει χρήματα, διότι φοβάται να διωγγώσει το έλλειμμα. Δηλαδή αυτός είναι ένας πραγματικός λόγος, φοβάται να εμφανίσει έναν βαθιά ελληματικό προϋπολογισμό λόγω και της τεράστιας εμπειρίας που έχουμε, της πολύ αρνητικής. Εδώ όμως εμείς καταθέσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή αν είναι αυτός ο μόνος λόγος, εμείς καταθέσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, απολύτως κοστολογημένο, με προτάσεις οι οποίες στηρίζουν την εργασία και στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Απολύτως κοστολογημένες και οι πηγές των διαθέσιμων χρημάτων που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος, για να μπορούμε να εμπλακούμε σε μια συζήτηση, αν θέλει και η κυβέρνηση, να δει αυτές τις προτάσεις αναλυτικά και να προχωρήσει με παρόμοιες επιλογές. Okay. Η κυβέρνηση όμως αυτή τη συζήτηση την απαξίωσε εντελώς. Δηλαδή δεν δεσμεύτηκε καν στο να συζητήσει σοβαρά με ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, εντάξει, έχουμε διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας, έχουμε μια εικόνα πώς λειτουργούν τα πράγματα, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις. Η κυβέρνηση δεν μπήκε καν στη συζήτηση αυτή. Και υποβάθμισε όλη την πρόταση λέγοντας κάτι απαξιωτικό του τύπου δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά χωρίς την πραγματικότητα να μπει να το συζητήσει. Αυτό δείχνει μια εικόνα η οποία δεν έχει να κάνει τελικά μόνο με το ότι φοβάται μην εκτινάξει το έλλειμμα. Πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι ως ένα βαθμό επιδιώκει μια αναδιάρθρωση της αγοράς. Δηλαδή μια αναδιάρθρωση της αγοράς και στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Δείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτά που λένε τον τελευταίο καιρό και διάφοροι υπουργοί περί επιχειρήσεων ζόμπι που πρέπει επιτέλους να καθαρίσει η αγορά. Ακριβώς. Και εννοούν στην πραγματικότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις ας κλείσουν, ας μείνουν οι μεγάλες. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι δηλώσεις. Αλλά και μια αναδιάρθρωση στην εργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση πήγε να ξυλώσει ό,τι εργασιακό πλαίσιο έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι ικανοποίησε πολύ γρήγορα τα αιτήματα του ΣΕΒ για πάρα πολλές πλευρές της αγοράς εργασίας, εργολαβικούς εργαζόμενους, συλλογικές συμβάσεις κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ την ίδια ώρα που η κυβέρνηση έρχει κάνει αυτά τα μέτρα βγαίνει με το δελτίο του και ζητάει ένα βήμα παραπάνω και λέει μονιμοποιήστε αυτά τα μέτρα, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, ο ΣΕΒ έχει πολύ γνωστές θέσεις για το πώς βλέπει την εργασία. Βλέπει την εργασία ως ένα παράγοντα που πρέπει διαρκώς να συρρυκνώνεται για να μπορέσει τάχα να λειτουργήσει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι επιδιώκουν και μια συνολική αναδιάρθρωση της αγοράς και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, να επιβιώσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μετά θα έχουν μόνο αυτές πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ συχνά αποκλείονται από τις τράπεζες, αλλά και στην αγορά εργασίας πια να φτάσουμε σε ένα σημείο μηδέν. Στα εργασιακά, όπου και οι διεκδικήσεις πια από εκεί και πέρα θα είναι πολύ πιο πίσω από αυτές που είχαμε αφήσει, για παράδειγμα, το φθινόπωρο του 2019. Να κάνουμε δηλαδή μια επανεκκίνηση προς το αρνητικό στα εργασιακά. Άρα έχει ένα βαθμό αυτό που λένε ότι εμάς μας φοβίζει να μην ξοδέψουμε και μετά βαθύνουμε το έλλειμμα και δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε κτλ. Αλλά έχει και μία πραγματική άλλη διάσταση, η οποία συνοδεύεται με την επιδίωξή τους να επιτύχουν μια αναδιάρθρωση στην αγορά. Έτσι εκτιμώ. Αυτή είναι η βασική σας διαφορά, η αναδιάρθρωση στην αγορά. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν από αυτό, κυρία Αχτσόγλου, ο παράγοντας χρόνος, γιατί είναι και ένα επιχείρημα της κυβέρνησης αυτό, το είπατε κι εσείς άλλωστε. Πόσο σας απασχολεί, πόσο είναι δηλαδή ένας σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση για να κάνετε τους υπολογισμούς σας? Διότι ο χρόνος Ναι. Να μην πω περισσότερα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλήσαμε για την ανάγκη να είναι εμπροστοβαρές το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τον οικονομικό μέτρο? Χάθηκε το καράβι του εμπροστοβαρούς πακέτου. Είναι οριακό πια. Δηλαδή το παράθυρο έχει κλείσει πάρα πολύ. Υπάρχει χρόνος για να γίνουν μέτρα, τα οποία θα μπορούν να προλάβουν κάποιες συνέπειες, αλλά θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό αν είχε γίνει νωρίτερα.
Η λογική αυτού του χρονικού, ας πούμε, παράγοντα που βάζεται είναι ότι όταν είναι προδιαγεγραμμένη η ύφεση, γιατί η ύφεση στην οικονομία είναι προδιαγεγραμμένη, αυτό που δεν είναι προδιαγεγραμμένο είναι το μέγεθος της ύφεσης και το μέγεθος της ύφεσης εξαρτάται από τι μέτρα παίρνεις και πόσα μέτρα παίρνεις. Άρα, αφού η ύφεση είναι προδιαγεγραμμένη, και αυτό το λένε πια και όλοι οι οικονομολόγοι παγκοσμίως, πρέπει να λειτουργείς προληπτικά, δηλαδή να δαπανάς προληπτικά για να μπορείς να υποστηρίξεις τους μισθούς, την καταναλωτική δύναμη των πολιτών, τις επιχειρήσεις, αλλά και ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι πολύ αόρατο. Μιλώ για τους επισφαλώς εργαζόμενους, για τους μη επιδοτούμενους ανέργους, δηλαδή ανθρώπους που, με μεγάλους πληθυσμούς, που αν καταρρεύσουν, διαλύεται όλο το οικοδόμημα της κοινωνικής συνοχής. Να τους υποστηρίξεις λοιπόν προληπτικά για να προλάβεις τις συνέπειες της ύφεσης. Αν δεν τις προλάβεις, μετά θα χρειαστεί να δαπανίσεις ίσως πολύ περισσότερα για να μπορέσεις να ανακάμψεις σχετικά πιο γρήγορα. Για να το πω πιο απλά, αν με το που ξεκινήσουμε τώρα αρχίσουν οι επιχειρήσεις και βάζουν λουκέτα, μετά η κατάσταση δεν θα είναι εύκολα αντιστρέψιμη. Δηλαδή θα φτάσουμε σε μια ιστορία η οποία η ύφεση θα βαθαίνει και κυρίως θα είναι χρονικά πολύ δύσκολο να έχουμε μια γρήγορη ανάκαμψη. Γιατί το κρίσιμο σε αυτή την υπόθεση είναι πόσο γρήγορη θα είναι η ανάκαμψη. Άρα αυτό αν, λοιπόν, περί ανάκαμψης τύπου ΒΕ εσείς δεν το υιοθετείτε, δεν το θεωρείτε πιθανό? Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν η ανάκαμψη θα είναι ΒΕ ή όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορεί να είναι η ίδια η συνθήκη για όλες τις χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα. Δεν έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης την ίδια οικονομική κατάσταση και τις ίδιες επισφάλειες στα οικονομικά τους. Ο κορονοϊός χτύπησε όλη την Ευρώπη, αλλά ο τρόπος που θα αντιδράσουν οι οικονομίες δεν θα είναι ίδιος. Για να υπάρχει ανάκαμψη του ΒΕ σημαίνει ότι αυτό το πράγμα που συζητάμε για την ύφεση θα είναι πάρα πολύ μικρό, δεν θα προκαλέσει δομικές αλλαγές στην οικονομία και άρα θα μπορούμε πολύ γρήγορα να ξαναμπούμε σε ένα ρυθμό λειτουργίας. Αυτό δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς μπορεί να συμβεί όταν οι επιχειρήσεις είναι αυτής της δομής, δηλαδή πολύ μικρές επιχειρήσεις και αρχίζουν να βάζουν λουκέτα. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες απλά θα μειώσουν την παραγωγική τους λειτουργία και μετά θα την ξαναβρούν. Έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αν αρχίζουν να βάζουν λουκέτα, καταλαβαίνετε ότι μετά δεν έχουμε πολύ γρήγορη επιστροφή. Θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κύμα ανεργίας, ήδη η ανεργία μας είναι πολύ ψηλά και θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει γρήγορη επιστροφή. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο όμως που αφορά και τις άλλες χώρες του Νότου για το αν η ανάκαμψη θα είναι ΒΕ και ίσως είναι πιο κρίσιμο αυτό. Αν αυτή η κρίση οικονομική μετατραπεί σε κρίση χρέους, ιδίως για τις χώρες του Νότου, τότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι ΒΕ. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Να μην μετατραπεί αυτή η οικονομική κρίση σε κρίση χρέους. Δηλαδή να μην τις οδηγήσει να διωγγώσουν το χρέος τους. Τότε δεν θα μπορούμε εκ των πραγμάτων να έχουμε γρήγορη ανάκαμψη. Κυρία Τσόγλου, είπατε προηγουμένως, καταλάβαμε καλά και το ξέρουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, η πρότασή σας είναι να είναι χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς υποχρεώσεις για το μέλλον, όσο μπορεί περισσότερο το κράτος να τις διευκολύνει. Επιδοτήσει, ζεστό χρήμα. Ναι. Σε ό,τι αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Έχουμε τον τουρισμό εδώ πέρα που υπάρχουν και μεγάλες μονάδες. Επειδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν κρατική ενίσχυση ή να ζητήσουν τραπεζική ενίσχυση, την οποία και μπορεί να λάβουν. Εδώ θέτεται κάποιες προϋποθέσεις σε αυτή την περίπτωση. Εμείς και στη μη επιστρεπτέα ενίσχυση που λέμε, πάντως έχουμε ως βασικές ρήτρες τη διατήρηση των θέσεων και των σχέσεων εργασίας. Γενικά αυτό είναι ένα οριζόντιο, είναι μια οριζόντια ρήτρα και για να το πω πολύ καθαρά, όσες στη δικιά μας πρόταση, όσες επιχειρήσεις λαμβάνουν κρατικό χρήμα, θα πρέπει να δεσμεύονται για τη διατήρηση των σχέσεων εργασίας τους. Καθαρά αυτό. Είναι μια πολύ καθαρή επιλογή και σοβαρή και με συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Η επικέντρωσή μας είναι πρωτίστως ο κόσμος της εργασίας να παραμείνει στις θέσεις εργασίας που είχε και στις σχέσεις που είχε περίπου το Φεβρουάριο του 2020 και να έχει και την ίδια βιοποριστική λειτουργία ο μισθός του. Άρα αυτή η ρήτρα, αυτό το κριτήριο μπαίνει παντού και για την μη επιστρεπτεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τις υπόλοιπες διευκολύνσεις, ενισχύσεις κτλ. Κάτι που η κυβέρνηση δεν το κάνει. Και εξήγησα στην αρχή
πώς ναι. δεν το κάνει αυτό. Ασχέτως αν προσπαθεί να δημιουργήσει αφηγηματικά μία εικόνα ότι τις προστατεύει τις θέσεις εργασίας, αυτό δεν ισχύει, δηλαδή οι νόμοι που έχουν περάσει δεν λένε αυτό και το κυριότερο είναι ότι και ο κόσμος που πια είναι στην αγορά καταλαβαίνει πολύ καλά από τη ζωή του ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να του το επιβεβαιώσει, να του το διαψεύσει ένας πολιτικός. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τώρα, εκεί υπάρχει και το θέμα του τι κάνουμε με τις τράπεζες, που νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό ζήτημα και πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για αυτό. Οι τράπεζες λαμβάνουν πια μια ένεση ρευστότητας ουσιαστικά μέσω των αγορών ομολόγων που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνει τη δυνατότητα να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα οι εθνικές τράπεζες, ακριβώς για να μπορούν να διοχετεύσουν αυτή τη ρευστότητά τους αυτή την κρίσιμη στιγμή στην αγορά. Αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου να ελεγχθεί από το κράτος εντός των νομικών πλαισίων που έχουμε σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το κράτος να το αφήσει χωρίς έλεγχο, ώστε οι τράπεζες, και δεν είναι και σπάνιο αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, οι τράπεζες να δανείζουν κατά το δοκούν. Οι τράπεζες έχουν τα κριτήριά τους. Τα κριτήριά τους αυτά πρέπει να ελεγχθούν, ίσως και να χαλαρώσουν δεδομένων των συνθήκων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε μια πολύ γενναία επιλογή εν προκειμένου. Νομίζω σπάνια θα ακούσετε πολιτικό της αριστεράς να το λέει αυτό. Πάντως έκανε μια πολύ γενναία επιλογή αυτή την περίοδο να μπει και να στηρίξει με μια ρευστότητα τις εθνικές τράπεζες και είναι υποχρέωση των τραπεζών πια να διοχετεύσουν αυτό το χρήμα στην αγορά, δανειοδοτώντας επιχειρήσεις και όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί όμως χρειάζεται και ένα κράτος, εννοώ μια κυβέρνηση, η οποία αυτό το ζήτημα θα το ελέγξει στιβαρά και θα κάνει και μια σοβαρή συζήτηση. Από την κουβέντα που έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τις τράπεζες, δεν φαίνεται ότι τους έθεσε κάποιους όρους ή κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς ως υπόλοιποι βουλευτές που ενημερωθήκαμε από τα δελτία τύπου για αυτή τη συζήτηση, δεν φάνηκε να τους έθεσε κάποια ζητήματα για τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους θα έπρεπε να λειτουργούν αυτή τη στιγμή για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Για τον τουρισμό τώρα τα πράγματα, μια φράση μόνο. Για τον τουρισμό τα πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν χρειάζεται εγώ να πω παραπάνω, εσείς τα αναλύετε και καλύτερα εξάλλου που λαμβάνετε και τις αντιδράσεις των επιχειρηματιών και του κόσμου της εργασίας. Το δικό μας πρόγραμμα ουσιαστικά λέει τρία πράγματα. Πρώτον, στηρίζω τους εποχιακά εργαζόμενους, δηλαδή αν εφαρμοζόταν το δικό μας πρόγραμμα θα τους κάλυπτε μέχρι σήμερα με ένα επίδομα ανεργίας και από εδώ και στο εξής με ένα οριζόντιο μέτρο κοινωνικό, ένα έκτακτο, ας το πω έτσι, κοινωνικό εισόδημα έκτακτης ανάγκης, ένα μέτρο το οποίο ετοιμάζεται να εφαρμόσει ούτως ή άλλως και η Ιταλία αλλά και η Ισπανία, δηλαδή μια γενικευμένη ομπρέλα για να μπορέσει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς αυτό. Ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι σαν το ΚΕΑ το δικό μας, είναι κάτι διαφορετικό εσείς που... Είναι λίγο διαφορετικό, διότι είναι πολύ πιο οριζόντιο. Στην πραγματικότητα καταλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή στην Ελλάδα θα μπορούσε να καταλάβει και περίπου 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Εντάσσονται εκεί επισφαλώς, για να κάνω αντιστοίχηση με τα ελληνικά δεδομένα, το είπα αυτό, ότι δεν πιάνει μόνο τους πολύ φτωχούς ή τους πολύ πολύ αδύναμους. Εντάσσονται σε αυτό όλοι οι επισφαλώς εργαζόμενοι, δηλαδή εποχιακά εργαζόμενοι, άνθρωποι που μπορεί να έχασαν τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας, ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι που είδαν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται, να πηγαίνουν στο μηδέν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άλλες κατηγορίες επισφαλώς εργαζομένων, μπλοκάκια, εργόσημα κτλ. Μη επιδοτούμενοι άνεργοι, λειτουργεί με τη λογική του νοικοκυριού, όχι του ατόμου, και αυτό έχει τη σημασία του. Είναι άλλο όταν έχεις μια οικογένεια τετραμελή, η οποία στηριζόταν από ένα εισόδημα και τώρα αυτό δεν υπάρχει. Είναι άλλο όταν μιλάμε για ένα άτομο μόνο. Έχει λοιπόν μια πολύ πιο οριζόντια λογική, καταλαμβάνει πολύ περισσότερο κόσμο, λειτουργεί για συνθήκες έκτακτης ανάγκης προφανώς, δεν είναι ένα μόνιμο μέτρο. Και έχει κάποια λίγα κριτήρια για να παρασχεθεί, όπως κυρίως κριτήρια καταθέσεων και περιουσίας και όχι κριτήρια εισοδηματικά, διότι αυτά δεν έχουν και κανένα νόημα. Δηλαδή το τι φορολογική δήλωση έκανε κανείς για το 2019, μάλιστα, αυτή τη στιγμή δεν αντανακλά κάτι. Άρα αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάλυπτε ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας, τους εποχιακά εργαζόμενους. Τις τουριστικές επιχειρήσεις οπωσδήποτε με μία μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, οπωσδήποτε, αλλά και την ίδια στιγμή χρειάζεται και ένα γενναίο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για να μπορέσει να τονώσει έστω την εσωτερική ζήτηση, την τουριστική.
Κυρία Χτσιόγλου, να πάμε και σε λίγο πιο πολιτικά θέματα, παρότι το εργασιακό είναι κατεξοχήν πολιτικό, αλλά να πάμε και στον πολιτικό διαξηφισμό τον κεντρικό. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι παρότι ακούγονται πολύ πιο φιλολαϊκά και φιλεργατικά αυτά που εσείς μας λέτε, στις δημοσκοπήσεις είστε πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μήπως σας κάνει να σκέφτεστε και δεύτερη και τρίτη φορά την κουβέντα που έχει ήδη ανοίξει περί πρόωρων εκλογών? Νομίζω πως την περίοδο της πανδημίας, για να κάνω ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, νομίζω πως την περίοδο της πανδημίας γενικά, και το βλέπουμε αυτό και σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μία τάση έτσι συσπήρωσης στο κυβερνών κόμμα και μία τάση έτσι μεγαλύτερης δημοτικότητας του κυβερνώντος κόμματος, και αυτό σε έναν βαθμό είναι και ανθρώπινο και λογικό. Δηλαδή, όταν ο κόσμος αντιμετωπίζει την απειλή της δημόσιας υγείας, αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή στη δημόσια υγεία και κάθεται ουσιαστικά καθημερινά να ακούσει τις αναγγελίες των μέτρων από την κυβέρνηση, καθοδηγείται από τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, και είναι λογικό, αυτή του καθορίζει με ποιον τρόπο θα λειτουργεί, αν θα λειτουργεί, αν δεν θα λειτουργεί, εκεί πια επικεντρώνει και την προσοχή της και άρα δεσμεύεται και περισσότερο προς αυτή την πολιτική δύναμη. Άρα ως ένα βαθμό θεωρώ πως εξηγείται αυτή η τάση που βλέπουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι όσο τα πράγματα θα γίνονται πιο πλέον πολιτικά, και αυτό θα συμβαίνει από τώρα και στο εξής, ενώ που θα μπαίνουν τα ζητήματα της οικονομίας κυρίως και της εργασίας, αυτή η ισορροπία που περιγράψατε, της μεγάλης απόστασης στην πραγματικότητα, δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή, όσο θα αρχίσουμε πια να συζητάμε και να συζητάμε και προγραμματικά και να συζητάμε και συγκεκριμένες θέσεις, τι στρατηγική έχει η κυβέρνηση για την οικονομία, που δεν φαίνεται να έχει καμιά φοβερή στρατηγική. Τη στρατηγική καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και την εργασία, όσο και ο κόσμος θα βιώνει στην καθημερινότητά του τώρα που απομακρύνεται σχετικά ο κίνδυνος υγειονομικός και έρχονται στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν πιο πολύ την εργασία, το εισόδημά του κτλ. Νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό λίγο και τη δυναμική αυτή που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια πραγματικότητα, το οποίο είναι και αυτό υπό επερώτηση, αλλά ας το λάβουμε ως δεδομένο. Νομίζω δηλαδή ότι εξηγείται σε έναν βαθμό για την περίοδο της πανδημίας, θα αλλάξει λίγο αυτή η δυναμική όσο θα μπαίνουμε σε πιο πολιτικά ζητήματα. Βλέπετε, τώρα για τις εκλογές, να σας πω, με δεδομένο ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ύφεση και μια πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή στην οικονομία, πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα με την ανεργία, εντελώς πια διαφορετικά δεδομένα, οι εκλογές ίσως να είναι και αναπόφευκτες. Ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση ότι δεν κλείνει αυτή τη συζήτηση, διότι αν ήθελε θα την είχε κλείσει. Δεν την κλείνει διότι μπορεί να αντιλαμβάνεται και αυτός μια ευκαιρία να κερδίσει χρόνο και να προλάβει ενδεχομένως κοινωνικές αντιδράσεις που είμαι βέβαιη ότι θα έρθουν, καθώς η οικονομική κρίση αυτή θα ξεδιπλώνεται και οι άνθρωποι θα βλέπουν ότι δεν έχουν κάποια προστασία από την κυβερνητική πολιτική. Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ είστε έτοιμοι όμως για εκλογές, κυρία Χτσιόγλου? Εμείς είμαστε έτοιμοι. Συνέδριο το οποίο έχει αναβληθεί λόγω πανδημίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι και προγραμματικά. Νομίζω ότι έχουμε επιδείξει και μία ωριμότητα αυτή την περίοδο και στον τρόπο που αντιπολιτευόμαστε, αλλά κυρίως στις προτάσεις που καταθέτουμε. Και για μας αυτές οι εκλογές, αν θα γίνουν, ίσως είναι και μια ευκαιρία για να διαμορφωθεί μια νέα προοδευτική πλειοψηφία στον τόπο. Εμείς έτσι τις αντιμετωπίζουμε τις εκλογές, ως μια ευκαιρία για μια νέα προοδευτική πλειοψηφία στον τόπο. Αν αυτό συμβεί, αν λάβει αυτή την απόφαση ο Πρωθυπουργός, δεν νομίζω πάντως ότι δεν θα έχει και το κόστος, δεν θα αναλάβει και το κόστος του ότι εν μέσω στην πραγματικότητα αυστηρών ακόμη μέτρων για την πανδημία, ο ίδιος σκέφτηκε αρκετά καιροσκοπικά πολιτικά. Για να μπορέσει να περάσει ίσως κάποια δυσκολία ή να μην τη βρει μπροστά του κτλ. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ζητήσει εξηγήσεις ακόμη και για την επιλογή αυτή καθ' αυτή. Όπως και να έχει, εμείς, αν αυτό συμβεί, καταθέτουμε και συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό για το επόμενο χρονικό διάστημα, και όπως είπα, θα είναι και μια ευκαιρία να διαμορφωθεί μια νέα πλειοψηφία στον τόπο. Μιας και μιλήσατε για νέα προοδευτική πλειοψηφία, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Χτσιόγλου, σε αυτή την πλειοψηφία χωράει το κίνημα Αλλαγής, το Μέρα 25, άλλα κόμματα?
Πάντα όταν μιλάμε για πλειοψηφίες, η ερώτηση περιορίζεται στα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα που βλέπουμε έτσι αποτυπωμένα στο κοινοβούλιο. Στην αριστερά η επικέντρωσή μας είναι πιο πολύ στις κοινωνικές συμμαχίες, λιγότερο στις κομματικές επικοινωνίες εντός του κοινοβουλίου. Δηλαδή είναι πολύ πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή, και επειδή αν θα γίνουν εκλογές, αυτές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Αυτό διαμορφώνει άλλες δυναμικές, όπως ξέρετε. Είναι πολύ πιο κρίσιμο, λοιπόν, να διαμορφωθεί σε επίπεδο κοινωνίας μια συμμαχία για να εκφραστούν και ανάγκες του κόσμου της εργασίας, να εκφραστούν και ανάγκες αυτών των επιχειρηματιών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σταθούν και αισθάνονται εντελώς απροστάτευτοι, να εκφραστούν και οι ανάγκες του κόσμου, του πολιτισμού, για παράδειγμα, που έχει μείνει εντελώς απροστάτευτος και αισθάνεται και βαθιά προσβεβλημένος, να διαμορφωθούν αυτού του τύπου οι συμμαχίες, οι κοινωνικές συμμαχίες με τους φορείς, με τους επιστημονικούς φορείς, που επίσης αισθάνονται βαθιά προσβεβλημένοι από τον τρόπο που τους φέρθηκε η κυβέρνηση, με το σκάνδαλο της τηλεκατάρτισης. Οι συμμαχίες στο επίπεδο της εργασίας, όπως είπα, και αυτό να φέρει και την μεγάλη αλλαγή στην πλειοψηφία, όπως θα εκφραστεί στις εθνικές εκλογές. Πολύ λιγότερο είναι τα ζητήματα της συνεργασίας των κομμάτων. Πολύ μικρότερη σημασία. Μάλιστα. Κυρία Αχτσιόγλου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.